Γεια σας φίλοι του Ξένης Flavors. Σήμερα θα δούμε φυσικούς τρόπους για να μειώσουμε τα τριγλυκερίδια, τροφές και λαχανικά που τη μειώνουν, πού οφείλεται η αύξησή τους και τι προκαλεί η αύξησή τους. Όσο βλέπετε το βίντεο, κάντε τη δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μου, πατήστε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Τι είναι τα τριγλυκερίδια? Είναι λίπη του αίματος και συνιστούν σημαντικό βαρόμετρο μεταβολικής υγείας, καθώς οι υψηλές τιμές μπορεί να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Τα τριγλυκερίδια περιέχονται τόσο στη φυτική τροφή και κατά κύριο λόγο μέσα σε σπόρους και καρπούς, όσο και στην τροφή ζωικής προέλευσης όπως το ζωικό λίπος, το βούτυρο γάλακτος, το σηκώτι ή και άλλα κρέατα και φυσικά τα εντόστια. Σε ποιες τιμές θεωρούνται φυσιολογικά? Η φυσιολογική τιμή είναι όταν είναι κάτω από 150 mg. Η ενδιάμεση τιμή κυμαίνεται από 150 έως 199. Η αυξημένη τιμή από 200 έως 499 και πολύ αυξημένη τιμή από 500 και πάνω, όπου σε αυτή τη τιμή πρέπει να υπάρξει μια αυστηρή απαγόρευση του αλκοόλ. Πού οφείλεται όμως η αύξηση? Οφείλεται σε διαταραχή του μεταβολισμού του οργανισμού και σε αυξημένη πρόσληψη με το φαγητό. Η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα, η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, δίαιτες υψηλές υδατάνθρακες, διάφορα φάρμακα, ακόμη και διάφορες παθήσεις όπως είναι ο σαχαρόδοτης διαβήτης και χρόνιες νόσοι των νεφρών έχουν σαν αποτέλεσμα την άνοδο των τριγλυκεριδίων στο αίμα. Άλλα αίτια που σχετίζονται με αυξημένες τιμές είναι μια γενετική προδιάθεση, η αύξηση του σωματικού βάρους, ο υποθυροειδισμός, η κοίηση και κάποια αυτοάνοσα νοσήματα όπως είναι ο ερυθματοειδής λύκος. Επίσης, ορισμένα φάρμακα όπως είναι η κορτιζόνη μπορεί να τα αυξήσει. Τι προκαλεί τώρα η αύξησή τους? Οι επιπλοκές λόγω υψηλών τιμών χοληστερόλης περιλαμβάνουν την αρτηριοσκλήρυνση, στεφανιαία νόσο, μπορεί να υπάρξει εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, και οι πολύ υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων μπορεί να περιλαμβάνουν και την παγκρεατίτιδα. Γι' αυτό κιόλας πάρα πολύ μετά τη μεγάλη νηστεία από τη Σαρακοστή, όπου τρώνε πολλά αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια κτλ., οδηγούνται στα νοσοκομεία την επόμενη ημέρα, γιατί τρώνε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες από όλα αυτά και δυστυχώς παθαίνουν παγκρεατίτιδες. Πάμε τώρα να δούμε 10 χρυσούς κανόνες για να τη μειώσετε φυσικά. Πρώτο είναι η μείωση του σωματικού βάρους. Πρέπει να προσπαθήσετε να περιορίσετε τις θερμίδες που καταναλώνετε στα επίπεδα των αναγκών που χρειάζεται ο οργανισμός σας για την εύρυθμη λειτουργία του. Να θυμάστε πως όσες δεν καίγονται θερμίδες θα γίνουν τριγλυκερίδια και θα αποθηκευτούν σε λιποκύτταρα, που συνήθως τα λιποκύτταρα βρίσκονται στο ύπαρ, στο σηκώτι δηλαδή. Σύμφωνα με έρευνες, αρκεί να χάσετε ένα 5 με 10% του περιττού βάρους για να δείτε σημαντική μείωση στα επίπεδα τριγλυκεριδίων. Νούμερο 2. Πρέπει να μειώσετε την κατανάλωση ζαχάρων. Ακόμα και αν πιστεύετε πως έχετε υποέλεγχο την κατανάλωση ζάχαρης, θα εκπλαγείτε από τα 4 τρόφιμα με τα κρυμμένα ζάχαρα που έχουν όλοι σχεδόν στη κουζίνα μας. Γλυκά, μη φυσική χυμή, σνακ με πολύ ζάχαρη. Όλα αυτά έχουν μία τετραπλάσια ποσότητα ζάχαρης από το κανονικό, όπου αυτά τα πρόσθετα ζάχαρα μετατρέπονται σε τριγλυκερίδια και η υψηλή συγκέντρωσή τους θέτουν σε κίνδυνο την καρδιακή υγεία. Τρίτον, πρέπει να αποφεύγετε επίσης τροφές με υψηλή περιεκτικότητα κορισμένου λίπους ή τρανς λιπαρά, όπως είναι το βούτυρο, τα γλυκά, το κόκκινο κρέας, τα εντόστια όπως είπαμε, τα πατατάκια και φυσικά τα πλήρη γαλακτοκομικά. 4. Πρέπει να περιορίσετε δραστικά το αλκοόλ. Στα αλκοολούχα ποτά αφθονούν τα ζάχαρα, οι υδατάνθρακες και οι θερμίδες, μέσω των οποίων θα καταλήξει, όπως είπα και προηγουμένως, στις λιποαποθήκες του σώματος που δεν είναι άλλο το σηκώτη. Ξεκινήστε νούμερο 5. Αερόβια άσκηση. 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα βοηθάει πάρα πολύ όλο το καρδιακό σύστημα και φυσικά και την αναπνοή και θα βοηθήσει στο να κάψετε θερμίδες. Νούμερο 6.
τροφές που είναι πλούσιες σε μονοακόριστα και πολυακόριστα λιπαρά οξέα, όπως είναι το ελαιόλαδο, η ξηρή καρπή και οι λιπαρά ψάρια, ακόμα και κατεψυγμένα να τα βρείτε, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Πάμε να δούμε τώρα τις τροφές που μειώνουν τα τριγλυκερίδια. Καταρχήν ο σολομός. Έχει ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που είναι ωφέλιμα για την καρδιά, αλλά μπορούν επίσης να μειώσουν και τα τριγλυκερίδια. Την επόμενη φορά που θα θέλετε κάπου να φάτε σε ένα εστιατόριο ή να ψωνίσετε για το σπίτι, προτιμήστε να πάρετε ένα ψάρι αντί για κρέας. Μια καλή επιλογή είναι ο σολομός. Νούμερο 2. Τα δημητριακά ολικής άλυσης. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, αποτελούν εξαιρετική τροφή γιατί βοηθούν στον έλεγχο των τριγλυκεριδίων, της χοληστερόλης και της LDL χοληστερόλης. Νούμερο 3. Το μπρόκολο. Πρέπει να τρώτε περισσότερα φρούτα, λαχανικά. Στα λαχανικά που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων τριγλυκεριδίων είναι το μπρόκολο, είναι η γλυκοπατάτα, ακόμα και αν είναι γλυκιά, έχει κάποια ουσία η οποία βοηθά στο να μειώνονται τα τριγλυκερίδια, τα μανιτάρια, η ντομάτα, τα λαχανάκια Βρυξελών, το σπανάκι και πολλά άλλα φυλλώδη λαχανικά. Επίσης οι σαρδέλες. Πρέπει να τρώτε ψάρι το λιγότερο 2 φορές την εβδομάδα. Πέστροφα, σολομός, σκουμπρί, ρέγγα, τόνος και σαρδέλες είναι καλές πηγές ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Επίσης οι φράουλες. Τα μύρτιλα είναι πολύ καλές επιλογές γιατί ρυθμίζουν τη χοληστερόλη και μειώνουν και τα τριγλυκερίδια. Και τέλος και το κουνουπίδι. Μία βραστή σαλάτα με λίγο ελαιόλαδο κουνουπίδι βοηθάει πολύ στο να μειωθούν τα τριγλυκερίδια. Και μην ξεχνάμε, φίλοι μου, να κάνουμε συχνά προληπτικά αιματολογικές εξετάσεις, να συμβουλευόμαστε πάντα το γιατρό μας για να έχουμε μακροπρόθεσμη καλή υγεία. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να το κοινοποιήσετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε like. Μπείτε σε όλα τα playlist που έχω δημιουργήσει και θα βρείτε πολλά χρήσιμα βίντεο.